Βρισκόμαστε σε ένα από τα γυμναστήρια που θα φιλοξενήσουν το φετινό Σμόμπακ. Εδώ, Έλληνες και ξένοι καταξιωμένοι προπονητές θα σας μοιήσουν στα μυστικά του μπάσκετμπολ. Είμαι στην ευχάριστη θέση, σαν πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Αλέξανδρου Αξιούπολης, να καλωσορίσω ένα ακόμα διαδραστικό κάμπ που θα λάβει χώρα στην περιοχή μας, σαν το περσινό και το προπέρσινο. Να καλωσορίσω το θάνατο Σόφτση για μία ακόμα χρονιά σε ένα κάμπο το οποίο δεν θα έχει μόνο αθλητισμό, αλλά θα έχει και τουριστική περιήγηση, γιατί τα αξιοθέατα της περιοχής μας είναι ε, υπέροχα και πραγματικά τα παιδιά που θα έρθουν στις έξι μέρες που θα μείνουν εδώ, θα μείνουν τόσο πολύ ευχαριστημένα σε αυτά που θα δουν και θα απολαύσουν και είμαι πολύ σίγουρο για τον ε, γυμναστή, για τον προπονητή, για τον Θάνο Σόφτσι. οπότε ε, μπορώ να πω πώς περάσαν τα παιδιά πέρσι, και να ευχηθώ κάτι ανάλογο και καλύτερο να γίνει και φέτος. Το βιωματικό είναι το κυρίαρχο πέραν του προπονήσεων. Ο τόπος μας εννοώ γενικά η Ελλάδα και ο κάθε τόπος ξεχωριστά όπως εδώ η Γουμένησα έχει απίστευτες ομορφιές τις οποίες δυστυχώς δεν θέλουμε να τις εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών με τον τρόπο που πρέπει. Διαφορετικά θα ήταν ένας παράδεισος εδώ επισκέψεων σε συνδυασμό με αθλητικά γεγονότα και ελπίζουμε εμείς αυτά εδώ να τα δείξουμε στα παιδιά που θα έρθουν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά που θα έρθουν απ' έξω να γνωρίσουν αξιοθέατα τα οποία πραγματικά μόνο σε εικόνες και φωτογραφίες μπορούν να τα δουν. Μπορώ επιγραμματικά να σου πω δύο έτσι σύντομα, τα οποία είναι ο πόλος έλξης της περιοχής μας. Το ένα είναι η γαλάζια λίμνη και η καταράκτηση του ΣΚΡΑ, Πραγματικά δηλαδή έχει κάθε εβδομάδα πάνω από 5.000 κόσμο σε επισκέπτες και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Αξιούπολη. Είναι ένα εξαιρετικό μουσείο το οποίο πραγματικά πρέπει τα παιδιά που θα έρθουν να το δουν εδώ. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το κάμπ που γίνεται στην περιοχή μας και για τα δικά μας τα παιδιά, τα οποία μπορεί να έχουν φυσικά όλα αυτά τις φύσεις και όλα αυτά τα κάλυτα, τα οποία μπορούν να τα έχουν μέσα στα πόδια τους, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν Τέτοιε προπονήσει, δεν μπορούν να ζήσουν αυτή την παρέα, δεν μπορούν να ζήσουν αυτό το οποίο δημιουργεί αυτό το κάμπ. Και αν μπορέσουν να το ζήσουν, πρέπει να πάνε ή στην Θεσσαλονίκη, ή στην Αθήνα, και είναι πάρα πολύ ακριβό για αυτού η διαμονή. Οπότε για αυτού εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κέρδο. Και ο Αθλητικό Σύλλογο στην Αξιούπολη φέτο είχαμε τριπλάσει εγγραφέ από κάθε άλλη χρονιά λόγω του κάμπ το οποίο δημιουργήσαμε το καλοκαίρι. Και φυσικά εμεί, σαν Αθλητικό Σύλλογο Αλέξανδρος, είμαστε αρρωγοί πάντα σε τέτοιε προσπάθειε. Έχουμε ανοιχτέ τι αγκαλιά μα για οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια και τέτοια οργάνωση. Γιατί πραγματικά τα παιδιά τη επαρχία διψάνε. Μπορεί εσεί στην Αθήνα να το έχετε μέσα στα πόδια σα, αλλά τα παιδιά τη επαρχία διψάνε για μάθηση πάνω στο μπάσκετ. Και νομίζω πω καλύτερη ευκαιρία από τον Άκη στο Θάνατο Σόφτσι να σου μαθαίνει πράγματα και εμπειρίε πάνω στο μπάσκετ δεν υπάρχει. Τα προηγούμενα τρία χρόνια στο σχολείο κάναμε έτσι στο Εράσμο. Παίρναμε υψηλέ βαθμολογίε, αλλά δεν, δεν μα δώσαν ποτέ πρόγραμμα λόγω έλλειψη χρημάτων. Δηλαδή, με εκατοντάβαθμη κλίμακα παίρναμε 82, η οποία είναι πολύ υψηλή βαθμολογία. Το Εράσμο και τα προγράμματα που παίρνουν τα σχολεία κάνουν ακριβώ αυτό που είπατε εσεί. Και αυτό ακριβώ περιμένουμε να γίνει τώρα με τα παιδιά που θα έρθουν. Θα υπάρξει μία ανάμειξη, θα υπάρξει μία ανταλλαγή πολιτιστικών και πολιτισμικών θεμάτων μεταξύ των παιδιών θα υπάρχει γνωριμία, γνώση διαφορετικής κουλτούρας, ε, ακόμη και μπασκετικά ίσως, διότι ε, η Γουμένησα έχει μια μπασκετική κουλτούρα από μόνη της. Η Θεσσαλονίκη μία άλλη, τα παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό κάποια τρίτη. Όλα αυτά θα αναμειχθούν, θα γίνει ένα πολύ όμορφο μείγμα, το οποίο κατάλληλοι άνθρωποι όπως είναι ο Θάνος ο Τσόφτης, θα μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν νομίζω στο έπακρο και να προσφέρουν τα πάντα στα παιδιά αυτά έτσι ώστε αυτή εδώ η ανάμνησή τους να την κουβαλούν σε όλη τους την υπόλοιπη ζωή. Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Οσίου Νικοδήμου, έξω από την Κομμόπολη της Γουμένησας. Θα έρθουμε όλοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα του ΣΜΟΜΠΑΚ του καλοκαιριού στον τόπο αυτόν, γιατί όπως γνωρίζετε το πρόγραμμά μας είναι διαδραστικό και βιωματικό, εκτός από το μπάσκετμπολ. Έχουμε πολλά πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία και ένα από αυτά είναι τα μοναστήρια της περιοχής με πολλές διαλέξεις και ομιλίες με γνωστούς ανθρώπους του χώρου. Πίσω μου βλέπετε έναν από τους ιστορικότερους και παλαιότερους νερόμιλους στην Ελλάδα. Ο νερόμιλος είναι η πρώτη μηχανή παραγωγής έργου που εφήβρε ο άνθρωπος. Περισσότερο όμως για την χρήση και τη λειτουργία του θα μάθετε όσοι θα έρθετε το καλοκαίρι στο Smobac Mountain Basketball and Adventures Camp.